Σιγά σιγά όμως τον σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος έχει πάρει ήδη θέση απέναντί μου, να τον καλημερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Κύρλα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Τσούτσι, καλημέρα και στους ακροατές σας, οι οποίοι κάποιοι εξ αυτών γνωρίζω πολύ καλά που μας ακούν αυτή τη στιγμή είναι εξοργισμένοι και αυτοί είναι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Πρέβεζας, οι οποίοι βλέπουν την έκτη υγειονομική περιφέρεια με μια επιθετικότατη πολιτική που ακολουθεί από τη στιγμή που ανέλαβε. Τορπιλίζει κυριολεκτικά τη λειτουργία του νοσοκομείου Πρέβεζας, στέλνοντας συνεχώς εντέλεστες εργαζόμενους του νοσοκομείου να πηγαίνουν να καλύψουν ανάγκες πέρα από τη δομή, καταπατώντας θεμελιωμένα εδώ και δεκαετίες δικαιώματά μας, και σέρνοντας εργαζόμενους του νοσοκομείου Πρέβεζας και άλλους συναδέλφους εδώ πέρα στον εισαγγελέα γιατί τόλμησαν να αρρωστήσουν. Είναι Μάλιστα. μια πάρα πολύ επιθετική πολιτική η οποία υπονομεύει σοβαρότατα τη λειτουργία του νοσοκομείου Πρέβεζα σε μια τέτοια πολύ δύσκολη περίοδο. Είναι μια πολιτική που το κίνημα που ο λαός της Πρέβεζας την αντιπάλεψε με διάφορους τρόπους όλο το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα προχθές υπήρξε μια παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου για αυτά ακριβώς τα θέματα από το Σύλλογο Εργαζομένων του νοσοκομείου Πρέβεζας και μια σειρά από φορείς και σωματεία εδώ πέρα της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν εντόνως για αυτή την πολιτική, για αυτή την πολιτική που βάζει μπροστά το κόστος και το όφελος και αφήνει πίσω τις ανάγκες των ανθρώπων, μια πολιτική την οποία, όπως φαίνεται, η έκτη υγειονομική περιφέρεια προσπαθεί να την υλοποιήσει διαπυρώς και σιδήρου, έχοντας στο πλευρό της, να μην πω την ανοχή, αλλά σίγουρα τη σιωπή των τοπικών πολιτικών παραγόντων. Εδώ, από ό,τι βλέπω εγώ μέχρι τώρα, μόνο ο λαός φωνάζει και διαμαρτύρεται και οι άλλοι σιωπούν. Μάλιστα, είστε σαφείς και αρκετά επιγραμματικός έτσι Μπορώ να σας πω και με λεπτομέρειες. μπαίνουμε έτσι με φόρα, ας το πούμε έτσι, στη Δεν συζήτηση. μπαίνουμε με φορά, είναι τα γεγονότα Αλλά ορμητικά. νομίζω ακριβώς είναι η κατάσταση αυτή που σας φέρνει σε αυτό το στάδιο. Θέλω να ξεκινήσω λίγο θέτοντας ένα πρώτο ερώτημα σε σχέση με την κατάσταση, για να βάλουμε και τους ακροατές λίγο στο κλίμα. Ναι. Τι κατάσταση επικρατεί? Μιλήσατε για κάποιες αποφάσεις στην εισαγωγή σας της έκτης υγειονομικής περιφέρειας, της νέας διοίκησης της έκτης, είπε, που αντιλαμβάνομαι ότι γίνονται και αποδεκτές και από τη νέα διοίκηση και του νοσοκομείου Πρέβεζας, από την άποψη ότι έρχονται από ένας κεντρικός σχεδιασμός από τα πάνω. Αυτά τα εντέλεστε που λέτε αφορούν γιατρούς στην καρδιολογική και τι έχουν να κάνουν? Καταρχάς να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή για να γίνει λίγο κατανοητό και από τους ακροατές μας το όλο ζήτημα τέλος πάντων πώς έχει η κατάσταση, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε εδώ σε αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε τόσο και για τις μετακινήσεις του ιατρικού προσωπικού όσο και για τέλος πάντων για την ανάγκη για έκτακτη χρηματοδότηση που υπάρχει, όλα αυτά τα οποία δεν γίνονται και που έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Το οποίο είναι οι πολιτικές που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενοι, πολιτικές που βάζουν το κόστος όφελος μπροστά από τις ανάγκες των ανθρώπων. Και να πω συγκεκριμένα τι εννοώ. Όπως όλοι γνωρίζετε, ή τέλος πάντων πολλοί από τους ακροατές μου μπορεί να μην το γνωρίζουν, γι' αυτό και το ξαναλέμε τώρα εδώ πέρα για να γίνει γνωστό, οι οργανισμοί των νοσοκομείων το 2012 αλλάξαν. Δηλαδή, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας τότε, η οποία η ίδια κυβέρνηση κυβερνάει τώρα, πήρε τους οργανισμούς των νοσοκομείων και τους κουτσούρεψε κατά 25 με 30%. Δηλαδή, μείωσε τον αριθμό των εργαζομένων που προβλέπει ο οργανισμός ότι θα πρέπει να εργάζονται στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα και την καρδιολογική κλινική, να το εξειδικεύσουμε για να γίνει λίγο πιο κατανοητό το παράδειγμα, από προέβλεπε τρεις οργανικές θέσεις. Ο καινούργιος οργανισμός δηλαδή προβλέπει τρεις οργανικές θέσεις. Δηλαδή ότι προβλέπει ότι με τρεις γιατρούς θα πρέπει η καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Πρέβεζας να λειτουργεί με τακτικά γιατρία, να λειτουργεί την κλινική, να λειτουργεί τη μονάδα, να βλέπει επείγοντα περιστατικά κτλ. Κατά τη στοιχεία το ίδιο έγινε και με το καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου της Λευκάδας, όπου ο οργανισμός και εκεί προβλέπει μόνο τρεις θέσεις ειδικών γιατρών. Όπως όλοι μπορεί να καταλάβουν, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος γιατρός ή επαγγελματίας στον χώρο της υγείας να καταλάβει, με τρεις γιατρούς όχι απλά δεν μπορεί να λειτουργήσει μια κλινική εύρυθμα, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει και στοιχειωδώς. Διότι τρεις γιατροί δεν μπορούν να καλύψουν 30 εφημερίες το μήνα, δηλαδή να κάνουν από 10 ενεργείς εφημερίες το μήνα. Δεν μπορούν τρεις γιατροί να δουν τα χιλιάδες περιστατικά που κάθε χρόνο βλέπουμε σε τακτική και επίγουσα βάση. Δεν μπορούν να εξετάσουν τις εκατοντάδες
νοσηλευόμενους που έχουμε κάθε χρόνο στην καρδιολογική κλινική, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στη στελέχωση. Mm-hmm. Αυτό στην πραγματική ζωή αποτυπώνεται είτε με δυσλειτουργία μια φορά του καρδιολογικής του νοσοκομείου Πρέβεζας, είτε την άλλη με δυσλειτουργία της καρδιολογικής του νοσοκομείου της Λευκάδας, είτε και των δύο μαζί. Για παράδειγμα, πριν από το Σεπτέμβριο του 2019, εδώ πέρα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας υπήρχαν μόνο 3 καρδιολόγοι, οι 2 εξ αυτών σε μια ηλικία περίπου 60 ετών, δηλαδή με πολλά χρόνια εργασία στην πλάτη τους, με φθορά βιολογική, με φθορά ψυχολογική κτλ. Και οι οποίοι καλούνταν να πραγματοποιήσουν 10 και 11 εφημερίες το μήνα. Τον Αύγουστο, διευθυντή της καρδιολογικής, πραγματοποίησε και 13 εφημερίες το μήνα. Ένα πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, έθετε σε κίνδυνο τόσο τη δική του υγεία, και όσο ήταν και επισφαλή και εφημερίδα, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει 13-24 ώρα το μήνα, δεν θα ήθελε και τόσο πολύ να σε εξετάσει. Ναι, είναι ο γιατρός σου. Αυτό έως ένα βαθμό. Από το Σεπτέμβριο και μετά βελτιώθηκε, γιατί ενισχύθηκε η καρδιολογική του νοσοκομείου Πρέβεζας με 2 γιατρούς, οι οποίοι όμως ήρθαν από το νοσοκομείο της Λευκάδας. Αυτό δημιούργησε πρόβλημα, υπαρκτό όντως πρόβλημα στο νοσοκομείο της Λευκάδας. Αιτία των προβλημάτων όμως είναι ότι δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις για να προκηρυχθούν και να είναι στελεχωμένα. Οπότε είτε θα δουλεύει κανένα, είτε θα δουλεύει το ένα από τα δύο, μία το ένα και μία το άλλο. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Η 6η υγειονομική περιφέρεια τώρα, αντί να αλλάξει οργανισμούς, αντί να βρει έναν τρόπο να προσλάβει καινούριο προσωπικό, αυτό το οποίο βρήκε και είπε είναι ότι όχι, θα πρέπει να μεταφερθείτε εκεί πέρα. Δηλαδή, οι γιατροί που είσαι εδώ του νοσοκομείου Πρέβεζας να καλύπτουν και τις εφημεριακές ανάγκες του νοσοκομείου της Λευκάδας. Σε αυτό εμείς αντισταθήκαμε. Αντιστεκόμαστε 7 μήνες τώρα, για τον απλούστατο λόγο ότι πρώτον, ο αριθμός εφημεριών που μας ζητάνε είναι πολύ μεγάλος, οπότε δεν μπορούμε να υπερβαίνει αυτόν που προβλέπει ο νόμος ότι θα πρέπει να εργαστούμε. Οπότε δεν θέλαμε να τις κάνουμε προστατεύοντας τη δική μας υγεία, προστατεύοντας και την υγεία των ανθρώπων τους οποίους θέλαμε να εξετάσουμε. Και ένας δεύτερος λόγος, διότι είναι ότι έτσι καταπατώνται θεμελιωμένα εδώ και δεκαετίες δικαιώματά μας, τα οποία λένε ότι ο κάθε εργαζόμενος εργάζεται σε μια δομή, η οποία δομή είναι η συγκεκριμένη δομή στην οποία εργάζεται, το νοσοκομείο Πρέβεζας, παραδείγματος χάρη. Και έχει αυτή την έδρα και είναι υποχρεωμένος να λύσει τις ανάγκες αυτές τις έδρες. Τώρα, με αυτή τη λογική του πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, ουσιαστικά έδρα μας γίνονται τα νοσοκομεία όλες αυτές τις υγειονομικές περιφέρειες. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ποιοτική αναβάθμιση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Εσείς φοβάστε ότι αύριο μπορεί να έρθει. Και να σου πει πήγαινε στη Ζάκη. Και αυτό δεν είναι ότι εστιάζεται μόνο στους καρδιολόγους που προσπαθούν να το περιγράψουν, να πούν ότι είναι ένα ειδικό θέμα. Ένα ειδικό πρόβλημα. Αυτό είναι και με τους αναισθησιολόγους. Το Σεπτέμβριο είχε διοριστεί, όπως θα θυμάστε πάρα πολύ καλά, αναισθησιολόγος επικουρικός στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, και ο οποίος πριν καν καλά υπογράψει το διορισμό του, του στείλανε χαρτί να πάει να εφημερέψει το νοσοκομείο της Λευκάδας. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν αποδέχτηκε τον διορισμό και τον χάσει τον αναισθησιολόγο, μια ειδικότητα δυσέβρετη, ειδικά στην περιφέρεια και τα δύο νοσοκομεία. Επίσης, εδώ αυτό η λογική των μετακινήσεων από την Πρέβεζα στη Λευκάδα εμπεριέχει και έναν άλλο κίνδυνο. Είναι δύο νοσοκομεία τα οποία είναι γειτονικά. Στη Λευκάδα, όπως γνωρίζετε, έχει φτιαχτεί καινούριο ωραίο νοσοκομείο, μεγάλο, υπερσύγχρονο κτλ. Έχει πρόβλημα στελέχωσης. Εδώ εμείς έχουμε και εμείς πρόβλημα στελέχωσης, αλλά ίσως λιγότερο από αυτό που υπάρχει στη Λευκάδα. Στη Λευκάδα είναι ακόμα πιο υπερσύγχρονο. Αλλά δεν έχουμε τις νέες δομές. Και αυτό το αλυσβερίσει, επειδή είναι και τα νοσοκομεία γειτονικά, μπορεί να δημιουργήσει μια λογική συλλειτουργίας, η οποία λογική συλλειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε μια λογική συγχώνευση. Αυτό είναι μια λογική η οποία το μόνο που εξυπηρετεί είναι τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που εκφράζονται μέσα από τις πολιτικές της 6ης υγειονομικής περιφέρειας. Είναι μια πολιτική, είναι μια εξέλιξη η οποία είναι τελείως αρνητική και για τους εργαζόμενους εδώ πέρα και για το λαό της Πρέβεζας αλλά και για το λαό της Λευκάδας. Δηλαδή, το να μπουν αυτά τα δύο νοσοκομεία σε μια λογική συλλειτουργία υποβαθμίζει και τα δύο νοσοκομεία. Οπότε και οι παροχές που θα παρέχουν στο λαό, τόσο της Πρέβεζας όσο και της Λευκάδας, σαν υποβαθμισμένο, είναι ενάντια και των δύο. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή κοινό μέτωπο απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Και κοινό πρόβλημα, γιατί μπαίνει κατ' επέκταση και σε κίνδυνο και η ζωή, εγώ θα έλεγα, και ας θεωρηθεί από κάποιους υπερβολικό, εγώ το πιστεύω, και των γιατρών και των κατοίκων και των δύο περιοχών. Θέλω όμως να μείνω, κύριε Κύρλα, και να σας θέσω ένα ερώτημα σε σχέση
με το κομμάτι και της παράστασης για μαρτυρίας. Εσείς μόλις κορυφώθηκε αυτή η διαδικασία τις προηγούμενες μέρες και είδαμε και ένα δελτίο τύπου, προβήκατε σε μια παράσταση διαμαρτυρίας ως σύλλογος εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Τι απαντήσεις έχετε πάρει? Εμείς, καταρχάς, ως εργαζόμενοι του νοσοκομείου εδώ πέρα, ως εργαζόμενοι στο καρδιολογικό τμήμα, όταν είδαμε ότι υπάρχει αυτή η αιμονική στάση με εντολή να καλύπτουμε εφημεριακά και το νοσοκομείο της Λευκάδας, προβήκαμε τέλος πάντων στην έγκρα στην κοινοποίηση ενός εγγράφου και στην έκτη υγειονομική περιφέρεια και τους οποίους λέμε ότι εδώ πέρα αυτές οι εντολές που μας δίνεται είναι προδήλως παράνομες, διότι καταπατούν την κείμενη νομοθεσία η οποία προβλέπει πόσες ώρες θα πρέπει να εργάζεται ένας γιατρός μέσα στην εβδομάδα. Αυτά είναι, μένουν σε αυτήν τη στάση τους και συνεχίζουν να δίνουν εντολή εφημέρευσης για το διπλανό νοσοκομείο. Σήμερα πήρε εντολή ο κύριος Πανταζής να πάει να εφημερέψει στο νοσοκομείο της Λευκάδας και ταυτόχρονα, επειδή σε αυτό το διάστημα έτυχε ένας συνάδελφος να αρρωστήσει, καλέσανε μέσω του εισαγγελέα σε προανάκριση, με εντολή της έκτης ΥΠΕ δηλαδή, να διερευνηθεί αν πρέπει να αρρωσταίνουμε κιόλας. Δηλαδή έλεος, απαγορεύεται και να αρρωστήσουμε τώρα. Μάλιστα. Αυτή είναι μια σοβαρή ενημέρωση. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ πέρα προσπαθούν να επιβάλλουν μια αντιλαϊκή, μια σκληρή πολιτική διαπυρός και σιδήρου. Και αντιεπιστημονική. Εμείς ως εργαζόμενοι εδώ πέρα του νοσοκομείου Πρέβεζας, ο λαός της Πρέβεζας, θα αντισταθούμε πεισματικά σε αυτό. Προχθές προβήκαμε σε παράσταση διαμαρτυρίας, στην οποία ήταν ο Σύλλογος Εργαζομένων και μια σειρά από σωματεία της περιοχής, η οποία ήταν μαζική, στην οποία βάλαμε όλα τα θέματα αυτά στο τραπέζι και είπαμε ότι δεν θα κάνουμε πίσω. Εμείς αυτό το θέμα θα το κρατάμε συνέχεια στην επικαιρότητα. Την επόμενη εβδομάδα, πιθανώς την ημέρα Τετάρτη, δεν ξέρω η πρόεδρος αν το έχει κανονίσει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα προβούμε σε στάση εργασίας ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Πρέβεζας. Τα θέματα αυτά, εγώ ως εκλεγμένος με τη λαϊκή συσπήρωση, θα τα θέσω στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση και ο Δήμαρχος. Και όλοι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή σιωπούν όταν ακολουθείται μια πολιτική η οποία τροπιλίζει τόσο κατά τη γνώμη μου και το νοσοκομείο Πρέβεζας, όσο και το νοσοκομείο της Λευκάδας. Μάλιστα, είστε σαφείς. Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με την σημερινή εικόνα της καρδιολογικής. Σήμερα έχουμε τρεις μόνιμους γιατρούς στην καρδιολογική. Η καρδιολογική αυτή τη στιγμή έχει τρεις οργανικές θέσεις. Τρεις οργανικές. Εκ των οποίων οι δύο είναι κατελημένοι, δηλαδή είναι δύο μόνιμοι γιατροί, οι δύο με βαθμό διευθυντή, ο κ. Οικονόμου και ο κ. Πανταζής. Υπάρχει μια κενή οργανική θέση. Εγώ, ο οποίος είμαι με απόσπαση από το νοσοκομείο της Λευκάδας ως αιρετός στο Δήμο. Έχουμε κάποιους ειδικευόμενους ή κάποιους νέους και γιατρούς. Και μία ειδικευόμενη. Μία ειδικευόμενη. Ναι. Δηλαδή συνολικά τέσσερα άτομα. Όχι, είναι και δύο επικουρικοί γιατροί. Α, είναι και δύο επικουρικοί. Ναι, ναι. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ελλείψεις ή είναι αισθητά λίγο βελτιωμένη η κατάσταση? Κοιτάξτε, αν αφήσουμε τα εντέλεστε στην άκρη. Αυτή τη στιγμή η καρδιολογική του νοσοκομείου Πρέβεζας από μία καθαρή συγκυρία μπορούμε να πούμε ότι είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Μάλιστα. Διότι έχει πέντε ειδικούς γιατρούς και ένα δικαίωμα. Αλλά αυτό έγινε συγκυριακά, διότι δεν γνώριζε κανένας ότι εγώ θα εκλεγώ και θα μπορέσω να αποσπαστώ. Να, δηλαδή πριν από το Σεπτέμβριο, και ούτε γνωρίζανε ότι ο ένας εκ των δύο επικουρικών δεν θα του ανανεώνανε τη σύμβαση στη Λευκάδα, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να έρθει και αυτός εδώ πέρα στην Πρέβεζα. Δηλαδή ήταν καθαρά ένα θέμα συγκυρίας. Το οποίο όπως αυτή η συγκυρία ευνόησε την Πρέβεζα, αλλά δυσκόλεψε τη λειτουργία του καρδιολογικού της Λευκάδας. Και γιατί αυτό? Γιατί και τα δύο νοσοκομεία από τρεις οργανικές θέσεις προβλέπουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι η αιτία του προβλήματος είναι ότι δεν είναι ότι πρέπει να αλλάξουν οι οργανισμοί και να γίνουν προσλήψεις. Γιατί αν αύριο η συγκυρία ευνοήσει το νοσοκομείο της Λευκάδας, σίγουρα θα έχει πρόβλημα το νοσοκομείο της Πρέβεζας. Ναι, μπορεί να γυρίσει σε τούμπα αυτό. Ναι, ναι, το καταλαβαίνετε. Ότι είναι θέμα συγκυριών, θα δουλεύει το ένα ή το άλλο ή κανένα. Μάλιστα. Δηλαδή να δουλεύουν και τα δύο με αυτόν τον οργανισμό δεν γίνεται. Έχω πολλά ερωτήματα να σας θέσω. Άλλωστε σας παρακολουθώ με προσοχή και στις ενημερωτικές συζητήσεις που διοργανώνει και ο Σύλλογος Εργαζομένων, αλλά η αλήθεια είναι και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είστε δραστήριος Δημοτικός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση εδώ στο Δήμο Πρέβεζας.
Θα πούμε πολλά γιατί και ερχόμενος στο στούντιο μου έγινε και μια ερώτηση από αγαπητό ακροατή, ο οποίος με ρώτησε να σας θέσω το, μου είπε μάλλον να σας θέσω το ερώτημα για την αλλαγή και στα νομικά πρόσωπα τι αλλαγές έχουμε και πώς επηρεάζονται οι εξελίξεις συνολικά. Θέλω όμως, αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο ουσιαστικό από όλα και αυτή είναι και η ρίζα του κακού, τόσο και για τις μετακινήσεις των γιατρών που πούμε εδώ πέρα, αλλά όσο και με το θέμα, με το πώς ας πούμε θωρακίζεται η πολιτεία απέναντι σε αυτήν την επερχόμενη πανδημία του κορονοϊού. Ναι. Όλα αυτά έχουν σαν κοινό παρανομαστή τη λογική που βάζουν του κόστους και ωφέλους. Όλα αυτά συνδέονται άμεσα και με το μετασχηματισμό που γίνεται στις δομές υγείας, που από εκεί που είναι δομές που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στο λαό, τις μετασχηματίζουν σε επιχειρήσεις που πρέπει να έχουν οικονομική αυτοτέλεια. Είναι η διαπολιτική ακολούθηση και η κυβέρνηση στο προηγούμενο διάστημα και έρχεται τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να βάλει τα κεραμίδια και να το προχωρήσει ακόμα πιο βαθιά, βάζοντας επιχειρηματίες στον χώρο της υγείας. Μέσα στο νοσοκομείο, να σας πω κάτι. Χθες είχαμε μια συνάντηση με τον διοικητή παράσταση διαμαρτυρία, την οποία προχθές που είχαμε με την παράσταση διαμαρτυρία με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Του μεταφέραμε ένα πρόβλημα, το οποίο ένα παράπονο που υπήρχε από πολλούς εργαζόμενους του νοσοκομείου, ότι δεν υπάρχει πάρκια σε μάσκες που μπορούσαν να καλυφθούν, να προστατευτούν. Και όπως καταλαβαίνετε, ο επαγγελματίας υγείας πρέπει να προστατευτεί περισσότερο, γιατί αν τον χάσεις, θα έχεις πρόβλημα, δεν θα μπορεί να γιατρέψει το άλλο. Μας είπε ότι ουσιαστικά κάνει προσπάθειες στο νοσοκομείο να προμηθευτεί μάσκες κτλ. Και ότι οι επιχειρηματίες εκεί στο χώρο της υγείας, δηλαδή οι έμποροι στο χώρο της υγείας, ζητάνε εξωφρενικά ποσά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, άκουσα τιμές και ας με διαψεύσει ο διοικητής για 90-95 λεπτά τη μάσκα. Εκεί του θέσαμε το ερώτημα και του είπαμε ότι αυτό εγγίζει την εξωτερική. Ο επιχειρηματίας στο χώρο της υγείας. Επιχειρηματίας είναι, κινείται με το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει μεγάλη ζήτηση και ανεβάζει την τιμή. Εμείς εδώ, ως οργανωμένη πολιτεία, ως κράτος, τι κάναμε ώστε να έχουμε διασφαλίσει μια εθνική βιομηχανία φαρμάκων, μια εθνική βιομηχανία παραγωγής αναλώσιμων προϊόντων, ώστε σε μια τέτοια ανάγκη να βάζουμε όλα τα σφυριά να βαράνε προς αυτή την κατεύθυνση και να παράγουν φάρμακα και μάσκες σε φτηνές τιμές ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Ξέρετε τι κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Απαξιώσαμε την εθνική βιομηχανία φαρμάκων, ώστε να φύγουν όλα, να δώσουμε έμφαση στους επιχειρηματίες στον χώρο της υγείας. Να πάρουν όλο αυτό τον κλάδο στα χέρια τους, να θησαυρίσουν και τώρα που είναι ανάγκη σου λένε ένα ευρώ η μάσκα. Μάλιστα. Στην Ιταλία, να φέρω άλλο ένα παράδειγμα τώρα που τα θυμάμαι ένα-ένα. Πάλι στην ίδια λογική του κόστους και ωφέλους, έπρεπε να φτάσουν στους 50.000 κρούσματα και στους 350 νεκρούς για να βγει ο Υπουργός Υγείας και να πει ότι δίνει μια έκτακτη χρηματοδότηση για το εθνικό του σύστημα υγείας εκεί πέρα για να το εξοπλίσουν. Πιο πριν δεν είχαν δώσει κάποια έκτακτη χρηματοδότηση και φωνάζουμε εμείς εδώ πέρα και σαν Ομοσπονδία, αλλά και με άλλα συλλογικά μας όργανα και λέμε στην κυβέρνηση εδώ θα πρέπει να δοθεί μια έκτακτη χρηματοδότηση για την θωράκιση του συστήματος υγείας από αυτό τον επερχόμενο, και όμως τη λογική του κόστου και ωφέλους βλέπουν ότι δεν έχουν ακόμα πολύ μεγάλα κρούσματα, πολλά κρούσματα και πολλούς νεκρούς και βλέπεις ότι δεν προχωράνε προς αυτό. Παρά μόνο προκηρύξανε κάποιες θέσεις τρίμηνες με μπλοκάκι. Ποιος θα πάει να βάλει τον κεφάλι του στον τορβά για τρεις μήνες, να τον έχεις εσύ με μπλοκάκι, να του δίνεις 100 ευρώ και να του παίρνεις μετά τα 60. Και να δουλεύει και με τις συνθήκες που περιγράψατε πριν στην καρδιολογική. Ναι. Είναι προφανές ότι δεν θα πάει κανένα. Αυτά όλα είναι στη λογική του κόστους και ωφέλους. Στην ίδια λογική του κόστους και ωφέλους γινόταν και όλοι οι προηγούμενοι μετασχηματισμοί που θέλουν να τα κάνουν τώρα, να αλλάξουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Στην ίδια λογική του κόστους και ωφέλους μειώνανε τα προηγούμενα χρόνια τη χρηματοδότηση και προσπαθούσαν να βρουν πόρους από τις ασφαλιστικές εισφορές κτλ. Εμείς λέμε ότι αυτή είναι μια λογική η οποία είναι ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα, είναι μια λογική την οποία ακολουθεί συστηματικά και η σημερινή και η προηγούμενη κυβέρνηση, την οποία εναντιωνόμαστε. Μάλιστα, είστε σαφείς. Για να κλείσουμε το κομμάτι και των διεκδικήσεων και των επόμενων βημάτων που έχετε καθορίσει και ως Σύλλογος Εργαζομένων, μας είπατε για την Τετάρτη, για την πρωτοβουλία αυτήν λίγο πριν. Έχετε αποφασίσει κάποια κινητοποίηση στην Πάτρα, στην ΕΚΤΗ, είπε... παράσταση διαμαρτυρίας. Επειδή οι εξελίξεις είναι δυναμικές, άρα και το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσουμε θα είναι δυναμικό. Αυτό το οποίο έχουμε να σας πούμε είναι ότι σίγουρα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα γίνει
στάση εργασίας στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, με θέματα τόσο της μετακινήσεις του ιατρικού προσωπικού, αλλά και με θέματα τα οποία ουσιαστικά θέσαμε και στην παράσταση διαμαρτυρίας με τα σωματεία στον διοικητή εδώ πέρα του νοσοκομείου. Και μετά, ανάλογα με τις εξελίξεις, είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Ότι θα οξύνουμε την αντιπαράθεση μέχρι να φτάσει στα άκρα. Αυτές οι πολιτικές, οι οποίες επιβάλλω κάτι το οποίο είναι αντιλαϊκό, είναι αντιεπιστημονικό και κατά τη γνώμη μας και παράνομο, διαπυρός και συντήρου, εμείς αντισταθούμε. Μάλιστα. Ό,τι όπλα. Είστε σαφείς. Πέρα από τις συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες έχουν επιβληθεί από τα πάνω όπως μας τις περιγράφετε και έχουν στόχο την καρδιολογική, η καρδιολογική αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα σε μειώσεις προσωπικού. Η καρδιολογική αυτή τη στιγμή, όπως σας προείπα, από μία... Γιατί μένω στην καρδιολογική. Ναι. Όχι επειδή σας έχουμε εδώ και πέρα από την συνδικαλιστική ιδιότητά σας ή τα χρόνια παρουσία σας στους αγώνες για ένα καλύτερο σύστημα υγείας, η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας η καρδιολογική του νοσοκομείου Πρέβεζας έχει αφήσει πολύ δυνατό στίγμα τις τελευταίες δεκαετίες και είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο για περιφερειακό νοσοκομείο. Είναι όντως μια καρδιολογική, είναι ένα τμήμα το οποίο δουλεύει καλά η κλινική, δουλεύει καλά η μονάδα, εξυπηρετεί κόσμο. Κοιτάξτε, και λόγω του χαρακτήρα του επίγοντος που έχει η φύση της ειδικότητας, βοηθάει και στο να σωθούν και ανθρώπινες ζωές, ναι. Και με άμεσο τρόπο. Η μη ύπαρξή της θα έχει άμεσες συνέπειες και στον τοπικό πληθυσμό. Αυτό το οποίο θέλω να πω για την καρδιολογική κλινική, γιατί το θέτεται ας πούμε έτσι ειδικά, είναι ότι αυτή τη στιγμή από μια εντελώς ευνοϊκή συγκυρία είμαστε 5 καρδιολόγοι. Αλλά αυτό όμως είναι κάτι το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει, γιατί τρεις είναι μόνο οι οργανικές θέσεις. Ήδη με όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε στο προηγούμενο διάστημα υπέβαλε παρέτηση ο διευθυντής του καρδιολογικού τμήματος, ο κύριος Οικονόμου, με αποτέλεσμα να χάσουμε ήδη έναν γιατρό. 2 εκ των συναδέρφων είναι επικουρικοί, δηλαδή ελαστικά εργαζόμενοι που σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Αυτό είναι όμως ένα θέμα. Δηλαδή, έχουμε την υποβολή της παρέτησης του κυρίου Οικονόμου. Βέβαια, στο δημόσιο μπορεί αυτό να πάρει ένα χρονικό διάστημα μέχρι, μέχρι να συμβεί και στο χώρο της υγείας. Η θέση αυτή θα αναπληρωθεί με κάποιον άλλον γιατρό, επειδή είναι οργανική. Όχι. Θα πέσουμε στις 2 δηλαδή θέσεις. Ναι, θα υπάρχει οργανική θέση, αλλά μέχρι να προκηρυχτεί και να τελεσφορήσει. Θα περάσει ένα χρονικό διάστημα. Το οποίο θα είναι μεγάλο. Γιατί... Και αν έχουμε τον κύριο Πανταζή, το σεβασμό και προς τους αγαπημένους ακροατές της Λευκάδας, και αν έχουμε τον κύριο Πανταζή, ο οποίος πηγαίνει με εντέλεστη στη Λευκάδα, ουσιαστικά μένετε μόνος σας. Έχουμε και 2 επικουρικούς. Και με τους επικουρικούς, ναι, αυτό εννοώ. Οι οποίοι συνάδελφοι σε βαθμό επιμελητή Β, οι οποίοι επειδή είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Ναι. Έχουν βάλει χαρτιά τους σε διάφορα νοσοκομεία για να διεκδικήσουν και δικαίως μόνιμη θέση. Μπορεί κάποια από αυτό να τελεσφορήσει υπέρ τους και να φύγουν. Δηλαδή μπορεί σήμερα να είναι, σε 2 μήνες να μην είναι. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή κάτι μόνιμο. Όπως και εγώ δεν είμαι μόνιμος εργαζόμενος εδώ πέρα, είμαι με απόσπαση και 4 έτη όσο είναι η θητεία μου. Δηλαδή αύριο το πρωί μπορεί να μην είμαι κι εγώ. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι πολύ ασταθές. Μάλιστα, είστε σαφείς κύριε Κύρλα. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί βλέπω και την ώρα να περνά, θέλω να θέσω ένα ερώτημα, γιατί βάλατε και τον κρίσιμο παράγοντα της διαχείρισης και του οξύτα του προβλήματος με τον κορονοϊό, τον νέο αυτόν ιό επικίνδυνο, ο οποίος έχει μπει και στην δική μας πραγματικότητα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνολικά τα περιφερειακά νοσοκομεία στην 6η υγειονομική περιφέρεια της χώρας μας, τα δικά μας περιφερειακά νοσοκομεία, της Λευκάδας, της Πρέβεζας, της Άρτας, του Μεσολογγίου, του Αγρινίου και πάει λέγοντας, δεν επιβαρύνουν κατ' επέκταση με αρκετά περιστατικά και τα 2 μεγάλα περιφερειακά νοσοκομεία, αναφέρομαι στα Γιάννα και στην Πάτρα. Επειδή τώρα αυτό το θέμα του κορονοϊού είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα
Θα ήθελα λίγο να μιλήσω συνολικότερα και με νούμερα, ώστε λίγο να γίνει κατανοητό, να γίνει μάλλον κατανοητή η θέση της Ομοσπονδίας πάνω σε αυτό το ζήτημα. Θα ξεκινήσω φέρνοντας το παράδειγμα από τη γειτονική μας Ιταλία, όπου ουσιαστικά εκεί πέρα αυτή η πανδημία ξέφυγε εντελώς, νόσησε πολύ μεγάλο κομμάτι του ιταλικού πληθυσμού και είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς. Στην περιοχή της Λοβαρδίας, είναι μια περιοχή τέλος πάντων της Ιταλίας, στην οποία είχε τη μεγαλύτερη έξαρση. Είναι μια περιοχή στην οποία νόσησε πάρα πολλοί κόσμος, πέθανε πάρα πολλοί κόσμος. Σε εκείνη μόνο την περιοχή, μόνο σε εκείνο το νομό της Ιταλίας, στην περιοχή της Λοβαρδία, το ιταλικό σύστημα υγείας έχει 700 κλίνες μεθ. Δηλαδή έχει 700 κρεβάτια μεθ για να μπορεί να υποδεχτεί διασωληνωμένα περιστατικά. Στην Ελλάδα, ξέρετε πόσα κρεβάτια μεθ έχουν σε λειτουργία αυτή τη στιγμή? 580. Σε όλη την Ελλάδα. Ενώ εκεί μια Λοβαρδία έχει μόνο 700. Και έχουμε και 100 ανενεργά. Οπότε, εδώ πέρα, και εκεί παρόλα αυτά που είχε, που είχε τόσα πολλά κρεβάτια, δηλαδή μόνο σε ένα νομό 700 κρεβάτια, φτάζανε πολλές φορές, εξ όσων ενημερώνομαι από το ίντερνετ, δεν έχω δηλαδή κάποια έγκυρη ενημέρωση, πολλές φορές οι γιατροί να επιλέγουν ανάμεσα σε δύο ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται και δύο διασωλήνωση, με κάποια κριτήρια ποιον από τους δύο θα επιλέξουν να διασωληνώσουν και ποιον όχι, δεν θα επιλέξουν. Εμείς πάνω σε αυτό λέμε ότι εδώ πέρα ευχόμαστε το καλύτερο και πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Για να προετοιμαστούμε για το χειρότερο, θα πρέπει άμεσα το Υπουργείο Υγείας να χρηματοδοτήσει τις δομές υγείας, ώστε τα 100-120 κρεβάτια μεθ τα οποία υπάρχουν και είναι ανενεργά να μπουν σε λειτουργία. Θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί άμεσα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε να γίνει προσλήψεις προσωπικού, ώστε να καλυφθούν και χρόνιες αλλά και αυτή η έκτακτη ανάγκη, να γίνει άμεση χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε να γίνουν άμεσες αγορές αναλώσιμων υλικών όπως γάντια, μάσκες και τέλος πάντων ό,τι άλλο χρειάζεται, καθώς και συσκευών υποστήριξης αναπνοής όπως παραδείγματος χάρη αναπνευστήρες μη επεμβατικούς ή επεμβατικούς, όταν θα χρειαστεί ας πούμε να νοσηλεύσουμε μαζικά πλέον ανθρώπους με βαριά αναπνευστική δυσχέρεια, να έχουμε την υλικοτεχνική υποδομή να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτούς τους συναδέρφους μας. Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι εδώ πέρα κάνουν και εδώ στο νοσοκομείο πρέπει, κάνουν μια τιτάνια προσπάθεια. Δηλαδή είναι, πιστεύω, η λύση του είναι ένα μέρος της λύσης του προβλήματος. Έχουν αυξήσει τα πόστα τα οποία προσπαθούν να κάνουν ελέγχους και τα λοιπά, έχουν κινητοποιηθεί, έχουν κάνει ένα διατάξει μέσα στο νοσοκομείο ώστε να μπορείς να... Αλλά αυτό δεν φτάνει. Δηλαδή πρέπει και την πλευρά της πολιτείας να βάλει το χέρι στην τσέπη και να δείξει την ίδια αυταπάρνηση, τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια ας πούμε συγκινητική αυτοθυσία που δείχνουν οι εργαζόμενοι και να χρηματοδοτήσει επαρκώς ώστε να μπορέσουμε να έχουμε επάρκεια σε υλικά, μηχανήματα και έμψυχο προσωπικό να ανταποκριθούμε σε αυτή την πανδημία. Σε αυτόν τον κίνδυνο, μάλιστα. Είστε σαφείς. Και προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να τα αφήνουμε όλα και στον πατριωτισμό των γιατρών. Επίσης ένα άλλο το οποίο ήθελα να πω και είναι σημαντικό, στο οποίο πάλι αναδεικνύεται αυτή η πλευρά του κόστους ωφέλους το οποίο βάζει η σημερινή κυβέρνηση και στην αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας, είναι ότι τα δύο περιστατικά τα οποία νοσηλευόταν βαρέως, ο ένας πέθανε, απεβίωσε χθες, ο 66χρονος, και ένας 53χρονος συμπολίτης μας επαγγελματίας στον χώρο της υγείας, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Ήταν περιστατικά τα οποία στην αρχή ο ΕΟΔΗ, γιατί κλήθηκε ο ΕΟΔΗ να αποφασίσει να πρέπει να πάρουν επίχρησμα σε αυτούς τους ασθενείς, αν έχουν ή δεν έχουν τον κορονοϊό, με τα κριτήρια τα οποία είχε βάλει ήταν αρνητικός, δηλαδή έλεγε με τους παίρνετε, δεν έχουν. Και μετά από επιμονή των γιατρών που τους εξέταζαν εκεί επί τόπου, σε δεύτερο χρόνο πάρθηκε δείγμα και διαπιστώθηκε. Δηλαδή βάζουν σκληρά κριτήρια για να μην γίνεται μεγάλη κατανάλωση σε αντίδραση, δηλαδή στη λογική του κόστος ωφέλους. Ή ας πούμε μια οδηγία που υπάρχει από την ερωτήση, λέει ότι πρέπει πρώτα να αποδείξεις ότι δεν έχει ήττα έναν ή ένα και μετά να πας να το διερευνήσεις αν πάσει από το... Όλα αυτά άπασε τον κορονοϊό. Να απλή γρήπη δηλαδή. Ναι, αυτό στη λογική του να μην καταναλώσω πολλά αντιδραστήρια, στη λογική κόστος ωφέλους. Όχι, θα καταναλώσουμε και πάρα πολλά αντιδραστήρια. Και τι έγινε? Μάλιστα. Άμα είναι να μην γίνει διασπορά.
Πάντως έχουμε διασπορά, έτσι. Χωρίς να θέλουμε να κινδυνολογούμε, έχουμε και κάποια κρούσματα τα οποία δεν είχαν έρθει σε επαφή. Αυτή τη στιγμή με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι περίπου τα 100. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν φύγει πολύ παραπάνω, δεν έχω δει τα. Ναι, κάπου εκεί είναι. Υπάρχουν κάποια, ας πούμε, κρούσματα τα οποία είναι ορφανά, δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε τη γραμμή μέσω την οποία τους μεταδόθηκε ο ιός. Εντάξει, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και οι συμπολίτες μας να ακολουθούν τις οδηγίες, ας πούμε, του Υπουργείου ως προς την τήρηση μέτρων υγιεινής, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά αυτό νομίζω σε μεγάλο βαθμό γίνεται εδώ από τους Πρεβεζιάνους. Όσο είμαι που ανακατεύομαι με την κοινωνία, όσο βλέπω υπάρχει, ας πούμε, μια έντονη ανησυχία και γενικά υπακούν ειδικά οι πιο ευπαθείς ομάδες σε αυτές τις οδηγίες, αλλά αυτό είναι το ένα σκέλος και δεν φτάνει από μόνο του. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Θα πάμε λίγο σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε εδώ για την συνέχεια αυτής της συζήτησης. Θέλω να σας ρωτήσω στο δεύτερο μέρος και για το αν έχετε πάρει κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης και από πλευράς εργαζόμενων και σε σχέση και με τη διοίκηση στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας, αν είμαστε δηλαδή προετοιμασμένοι, αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, οργανόγραμμα, το πώς αντιμετωπίζεται ένα κρούσμα. Θέλω όμως να συζητήσουμε και λίγο περαιτέρω και για την ενίσχυση, γιατί ακούγονται διάφορα ποσά, γίνονται και προτάσεις και από πολιτικά κόμματα και για θέσεις, νέες θέσεις εργασίας στον χώρο της υγείας. Κριτικάρατε εσείς ορθώς κατ' εμέ την απόφαση για προσλήψεις τριμήνου με μπλοκάκι, όπως είναι ανέφικτο αυτό το πράγμα. Είναι κοντόφθαλμο. Όταν δουλεύει κάποιος με μπλοκάκι, του δίνεις 100 ευρώ και σου παίρνουν μετά από τις ασφαλιστικές εισφορές και την εφορία τα 60. Ποιος θα έρθει να το κάνει αυτό για τρεις μήνες? Μάλιστα. Δηλαδή, εντάξει. Είναι σαν να λέω. Θέλω να μείνουμε όμως λίγο σε αυτό, για τις θέσεις έχει μια σημασία. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο πάλι εδώ κοντά σας στον Πρίσμα. Εδώ και ώρα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Κύρλα, τον κύριο Κώστα Κύρλα, καρδιολόγο ιατρό στο Γενικό Νοσοκομείο της Πρέβεζας, έμπειρο και αξιόλογο επιστήμονα, ο οποίος έχει και μια μακροχρόνια ενασχόληση και παρουσία και στον συνεργαλιστικό χώρο του χώρου δουλειάς του, είναι εκλεγμένος άλλωστε αιρετός και στην ΟΗΝΕ αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία και έχει διατελέσει και στο παρελθόν και πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Πρέβεζας. Λοιπόν, κύριε Κύρλα, θέλω να θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχεδιασμό στην αντιμετώπιση περιστατικού έκτακτου που έχει χαρακτηριστικά, ας το πούμε έτσι, έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό. Έχετε ένα συγκεκριμένο οργανόγραμμα είτε σαν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είτε γενικότερα και με συνεργασία με τη διοίκηση? Ξέρω, γνωρίζω εδώ πέρα από την πλευρά των εργαζόμενων του νοσοκομείου και με τις οδηγίες δηλαδή του Υπουργείου προσπαθούμε με βάση το έμψυχο δυναμικό, δηλαδή ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό παραγιατρικό προσωπικό, καθώς και με βάση τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα που έχουμε, να κάνουμε τη μέγιστη καλύτερη, τη μέγιστη δυνατή ως προς το καλύτερο διαχείριση αυτών των πόρων που έχουμε σε έμψυχο και αναλώσιμα, ώστε να ανταπεξέλθουμε σε ενδεχόμενα κρούσματα που πιθανά θα επισκεφθούν το νοσοκομείο μας και να τα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο, ώστε και οι συμπολίτες μας αυτοί να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια και ταχύτητα και να προστατέψουμε περιπτώσεις διασποράς τόσο μέσα στους εργαζόμενους όσο και στην κοινότητα. Σε αυτές τις οδηγίες οι εργαζόμενοι εδώ πέρα του νοσοκομείου Πρέβεζας αντεπεξέρχονται με ένα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, με ένα πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης, αντιλαμβανόμενοι το ρόλο τον οποίο θα πρέπει να επιτελέσει το νοσοκομείο σε αυτή την αρνητική για τη χώρα μας αλλά και για την παγκόσμια κοινότητα συγκυρία. Συμμετείχανε με ενθουσιασμό και με επαγγελματισμό, θα έλεγα, σε όλες τις δραστηριότητες τις οποίες έλαβαν χώρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα μέσα στο νοσοκομείο.
κατέρτισαν ένα σχέδιο βάσει του οποίου θα κινηθούμε ώστε να λειτουργήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα εξέφρασαν και την ανησυχία τους ότι η συμβολή της πολιτείας ήταν δυσανάλογα μικρή. Δηλαδή, ενώ περιμέναμε το αυτονόητο ότι θα υπήρχε μια χρηματοδότηση για να αγοράσουμε επιπλέον υλικά, ότι υπήρχε μια χρηματοδότηση για έμψυχο επιπλέον υλικό, ότι υπήρχε χρηματοδότηση για την αγορά μηχανήματων, συσκευών και ό,τι τέλος πάντων χρειάζεται για να το αντιμετωπίζουμε, αυτόν τον ενθουσιασμό και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξαν οι εργαζόμενοι, η οργανωμένη πολιτεία δεν το υπέδειξε. Έβαλε το χαρτί και το μολύβι κάτω, είπε κόστος όφελος. Και σου λέει, αφού δεν έχουμε τώρα ακόμα μεγάλη εξάπλωση, κρατάει μια παθητική στάση προς αυτό το σκέλος. Μάλιστα. Δηλαδή, τη βλέπουμε την κυβέρνηση να είναι ζωηρή σε ό,τι δεν κοστίζει και σε ό,τι κοστίζει δεν είναι ζωηρή. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Μου ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό από ακροατή σε σχέση και με. Γιατί έχετε και μια άλλη ιδιότητα. Είστε και δημοτικός σύμβουλος στην πόλη της Πρέβεζας με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Βγήκε ένα ψήφισμα το τελευταίο διάστημα. Και το είδαμε και στο φως της δημοσιότητας. Η τοπική αυτοδιοίκηση πώς μπορεί να συμβάλλει και στα προβλήματα που λέγαμε προγενέστερα που αντιμετωπίζεται γενικά στο νοσοκομείο. Η τοπική αυτοδιοίκηση πόλης, έχει καθώς... Αλλά και σε αυτή τη μεγάλη ιστορία που έχει προκύψει με την αντιμετώπιση και την πρόληψη προφανώς, ναι, και του κορονοϊού. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να έχει μεγάλη συμβολή στη προληπτική παρέμβαση και στη μη εξάπλωση της νόσου, διότι στην ευθύνη του Δήμου είναι μια σειρά από κτίρια τα οποία θα πρέπει να απολυμμένονται, να προσέχονται. Θα μπορεί να συμβάλλει στο να. Με χρήματα τα οποία δεν έχει όμως, δηλαδή με πόρους που δεν διαθέτει, να πάρει μια σειρά από μέτρα τα οποία θα τα. Ουσιαστικά θα τις υποδείξει κάποια επιστημονική ομάδα, τα οποία ουσιαστικά θα βοηθήσουν στην πρόληψη και στη μη διάδοση. Δηλαδή έπρεπε να το έχει κάνει, δεν είναι. Θα πει κάποιος ότι αφόσον τα σχολεία, οι σχολικές μονάδες που υπάγονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είπατε εσείς για κάποια κτίρια, κλείσανε. Δεν είναι έτσι, υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες ακόμα είναι ανοιχτές. Είναι ανοιχτές και εκεί δεν έχει μετρηθεί ο κίνδυνος, ας πούμε, στον οποίο εκθέτονται και οι επισκέπτες εκεί πέρα και οι εργαζόμενοι εκεί. Τι μέτρα έχει πάρει ο Δήμος ή η Περιφέρεια για την αντιμετώπιση. Είμαστε και σε ένα γεωγραφικό σημείο, κύριε Κύρλα, που δυστυχώς είμαστε και κοντά, αρκετά κοντά και στην Ιταλία. Δηλαδή... Ναι, δεν είναι μόνο ότι είμαστε και γεωγραφικά κοντά, είναι ότι είμαστε και πολιτισμικά κοντά, είναι ότι είμαστε και τουριστικά κοντά. Δηλαδή υπάρχει αλληλεπίδραση του πληθυσμού μας με το. Και οι πύλες εισόδου από τα λιμάνια, η Κέρκυρα είναι κοντά, η Πάτρα είναι κοντά, η Γουμενίτσα είναι κοντά. Εμπορικές σχέσεις, πολιτισμικές σχέσεις. Τουριστικές σχέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα. Πάλι ήρθε από ακροατής μήνυμα. Λέει ο ακροατής, δηλαδή η καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Πρέβεζας κλείνει. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Εμείς δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι τορπιλίζεται. Υποβαθμίζεται. Τορπιλίζεται με ό,τι συνέπεσε γι' αυτό. Παράπλευρη απώλεια αυτής της πολιτικής που ακολουθήθηκε από την έκτη υγειονομική περιφέρεια ήταν ότι είχαμε μια παραίτηση μέχρι τώρα. Αλλά τι άλλο πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Και μάλιστα μέχρι στιγμής είχαμε μια σειρά από εντέλεστε, μια παραίτηση και κλήσει σε απολογία στον εισαγγελέα σε γιατρό στο νοσοκομείο γιατί ρωτήσαν. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει, πρέπει να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος. Μάλιστα. Περισσότερο με αγωνία το στέλνει νομίζω ο συγκεκριμένος. Όχι, δεν απαντάω στο... Ναι, περιγράφετε την κατάσταση. Στον ακροατή μας, ο οποίος καταλαβαίνω ότι η αγωνία... Γιατί και εγώ δεν θέλω να μεταφέρω λανθασμένες πληροφορίες ή να μεγαλοποιήσω τα πράγματα. Ξέρω, δεν έχω και κανένα λόγο να το κάνω αυτό, γιατί είναι από μόνα τους τραγικά. Οπότε δεν χρειάζεται να τους δώσουμε εμείς τραγικό περαιτέρω τόνο. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα και σχόλιο θέλω να μου κάνετε πιο λεπτομερή σε σχέση με την αλλαγή στα νομικά πρόσωπα στα νοσοκομεία. Είχατε κάνει μια πολύ καλή ανάλυση στη συνέντευξη τύπου που είχαν δώσει στο νοσοκομείο πριν περίπου ένα μήνα, δεν κάνω λάθος. Εκεί ήσασταν αρκετά αναλυτικός. Τι σημαίνει στην πράξη η συγκεκριμένη νομοθετική
αλλαγή που προτείνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θέλω να εστιάσω λίγο στα δικά μας τα νοσοκομεία, τα περιφερειακά. Αν έχουμε μια τέτοια νέα κατάσταση με αλλαγή στα νομικά πρόσωπα στις διοικήσεις των νοσοκομείων, θα έχουμε παραδείγματος χάρη τους πολίτες να έρχονται μπροστά σε μια νέα φάση που θα βάζουν το χέρι στην τσέπη μετά από αν έχουν νοσήσει και είναι σε ένα κρεβάτι της παθολογικής ας πούμε ή της καρδιολογικής, θα βάλουν το χέρι στην τσέπη μετά από ένα χρονικό διάστημα και θα κληθούν ενδεχομένως να πληρώσουν για την παρουσία τους στο νοσοκομείο. Αυτό το οποίο σίγουρα γίνεται από την σημερινή κυβέρνηση, το οποίο ξεκίνησε και το πήρε, δηλαδή το παρέλαβα από την προηγούμενη, είναι ότι στις διάφορες ιατρικές πράξεις αρχίζει και γίνεται καταγραφή του κόστους. Δηλαδή σου λέει, ξέρω εγώ, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο με μια συγκεκριμένη πάθηση, τι μου κόστησε εμένα, και αρχίζουμε και μετράμε. Πόσε σύρυγγε χάλασα, πόσα μπουκαλάκια χάλασα, πόσε εξετάσει του έκανα, πόσο ξέρω εγώ από τα αναλώσιμα, την τραστήρια κτλ. Και λέμε, ξέρω εγώ, ότι ένα ο οποίο ασθενή, ο οποίο έπαθε κεφαλικό και ο οποίο νοσηλεύτηκε 4 μέρες, μου κόστησε τυχαία, θα πω ένα νούμερο, 1.000 ευρώ. Τι παίρνω εγώ από τον ασφαλιστικό του φορέα, για να δω αν έχω κόστο ή όφελο. Ταυτόχρονα, με αυτή την καταγραφή, σου λέει ότι σε μένα εδώ πέρα μου κόστησε 1.000 ευρώ, αλλά στο νοσοκομείο της Άρτας, το φέρνω ως τυχαίο παράδειγμα, ή στο νοσοκομείο, ξέρω εγώ, της Άρτας, παράδειγμα, το φέρνω τυχαίο παράδειγμα, ο ίδιος ασθενής κόστησε 900 ευρώ. Άρα... Αυτό γιατί συμβαίνει. Τα ίδια αναλώσιμα μπορεί να χρειαστήκαν και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Ναι, αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί κάθε περίπτωση εξατομικεύεται. Δηλαδή, όσοι ασθενείς πάσχουν από την ίδια πάθηση, δεν χρειάζεται να δαπανίσει το σύστημα υγείας το ίδιο για όλους. Άλλο μπορεί να χρειαστεί πολύ λιγότερο, άλλο πολύ περισσότερο. Και βρίσκουν, ας πούμε, και βλέπουν μια τιμή αναφορά στη μικρότερη και λέει, ξέρω εγώ, ότι εγώ βρήκα τέλος πάντων στο Ηράκλειο της Κρήτης ότι αυτός έγινε καλά με 400 ευρώ. Άρα λοιπόν, για κάθε ασθενή ο οποίος παθαίνει αυτό, κοιτάξτε, τον κάνετε καλά με 400 ευρώ. Αυτό είναι μια λογική η οποία προσπαθεί να συμπιέσει το κόστος λειτουργίας των δομών και απ' την άλλη μπαίνει το νοσοκομείο σε μια λογική να έχει όσο γίνεται περισσότερους πόρους. Αυτό είναι μια οδηγία, μια πρακτική που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό εντάσσονται και τα ΣΔΙΤ, πάνω σε αυτό εντάσσονται και το νομικά πρόβλημα, το οποίο είναι μια μεγάλη κουβέντα όλο αυτό και νομίζω ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, εντάξει, προφανώς. Ναι, να το πω σε μια λογική κόστους και ωφέλους, ώστε τελικός σκοπός, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία, θα είναι να έχει οικονομική αυτοτέλεια, δηλαδή να μην χρειάζεται το νοσοκομείο το χρηματοδοτεί το κράτος μέχρι το 2023, λένε αυτή είναι ένα νούμερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά. Στην κεντρική οδηγία. Βέβαια, αν διαβάσετε το πρόγραμμα για την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 2014-2023 νομίζω, εκεί μέσα αυτή τα λένε ξεκάθαρα. Δεν κρύβουν, δηλαδή ευθαρσώς λένε ότι τον ασθενή εμείς θα τον βλέπουμε ως έναν άνθρωπο που είπατε κάτι και τον κάνουμε καλά. Τον βλέπουμε ως έναν εργαζόμενο που μας παρήγαγε πλούτο, που χάλασε και κοιτάμε να τον επιδιορθώσουμε. Δηλαδή λέει ότι το σύστημα υγείας συμβάλλει στην επιχειρηματική ανάπτυξη. Και προσπαθούμε αυτό να το κάνουμε με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος. Δηλαδή σου λέει ότι εμείς δεν γιατρεύουμε ανθρώπους. Αναπαράγουμε την εργατική δύναμη. Το λένε ξεκάθαρα. Απλά εδώ πέρα προσπαθεί αυτό το πράγμα να γιωθεί στην τοπική κοινωνία με ένα διαμεσολαβημένο τρόπο ώστε να μην το καταλαβαίνει ο απλός πολίτης. Και εμείς τους λέμε ότι δεν είμαστε εργατική δύναμη που αναπαράγεται. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι με ανάγκες, οι οποίοι προσφέρουμε στην κοινωνία, πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές μας και όταν αρρωστήσουμε ζητάμε να γίνουμε καλά, χωρίς να κοιτάξει το κόστος. Και από εκεί συμπεραίνουμε ότι πέρα από το κομμάτι αυτό που μπορεί να φέρει και τα φτωχά λαϊκά στρώματα σε δυσχέρεια, ναι, αν κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Ή να σας πω το εξής, να σας πω ένα παράδειγμα. Μπορεί να φέρει και αρνητικό ισοζύγιο και στους προϋπολογισμούς των ήδη νοσοκομείων. Φυσικά. Ναι. Να σας φέρω εγώ ένα παράδειγμα για ένα νοσοκομείο το οποίο δουλεύει με τη λογική της επιχείρησης.
Έχεις, ας πούμε, μια καρέκλα μονάδας θνητού νεφρού. Mm-hmm. Και εκεί πέρα θα πρέπει να καθίσει ένας ο οποίος είναι ανασφάλιστος, δηλαδή θα πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτόν, και ένας ο οποίος, ξέρω εγώ, ήρθε για παραθερισμό εδώ πέρα από την Ολλανδία και έχει μια καλή ασφαλιστική εταιρεία, ο οποίος μπορεί να πληρώνει 500 ευρώ τη συνεδρία αιμοκάθαρσης. Σε ένα νοσοκομείο το οποίο βάζει μπροστά τις ανάγκες, θα κοιτάξει ποιος έχει πιο πολύ ανάγκη. Ένα νοσοκομείο το οποίο βάζει μπροστά το κέρδος, θα κοιτάξει ποιος έχει πιο πολύ ανάγκη. Δεν θα χρησιμοποιήσει επιστημονικά κριτήρια. Θα πει εδώ πέρα να βάλω 500 ευρώ και πάνω θα πάρω αυτό το δραχμή. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Γι' αυτό λέμε τα νοσοκομεία δεν πρέπει να δουλεύουν όσο επιχειρήσεις. Λοιπόν, κλείνοντας την συζήτησή μας, γιατί έχουμε υπερβεί και λίγο το χρόνο, αλλά νομίζω ότι κάναμε μια πολύ γόνιμη συζήτηση και ήσασταν αναλυτικός και για τα προβλήματα δυστυχώς που αντιμετωπίζει για άλλη μια φορά το νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο της Πρέβεζας, αλλά και με προτιμονόμενες λύσεις. Μας είπατε και τις διεκδικήσεις σας ως εργαζόμενοι. Να πούμε ενημερωτικά, γιατί πρέπει να έχει και ο πολίτης και ο ακροατής μια σφαιρική άποψη, ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην δικιά μας περιοχή και συνολικά στην Ήπειρο, και να ευχηθούμε να παραμείνουν έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, κύριε Κύρλα, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Θέλω σαν τελευταίο μήνυμα να πω εδώ πέρα και στο λαό της Πρέβεζας να μην υπάρχει πανικός. Πολύ ορθό αυτό. Ναι. Γιατί και ο πανικός πολλές φορές σκοτώνει. Ναι, να ακολουθούμε τις οδηγίες του Υπουργείου, να ευχόμαστε για το καλύτερο και πολιτεία να προετοιμάζεται για κάθε σενάριο. Δηλαδή ο λαός, αν θα ήθελα, τις Πρέβεζες, αν θα ήθελα να στείλουμε ένα μήνυμα, είναι από τη μία να ακολουθεί τα μέτρα πρόληψης και από την άλλη να φωνάζει, ώστε και η πολιτεία από την πλευρά της να κάνει το καθήκον της. Μάλιστα.